πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους χαρίσαν να δείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένη αγυνεύσας, φιλάνθρωπε, Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των πτεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημών. Ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δουλεύσατε το Κύριε φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πρόσκουμε. Στράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί η Κύριος. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσκουμε. Αδελφοί της σοφός και επιστήμονεν ημίν. Δείξα το εν της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εμπραήτη της σοφίας. Δε ζήλων πικρών έχετε και ρηθεί εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, που καέστη αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρ ζήλος και ρηθεία οικία καταστασία και πάμφαυλο πράγμα, ιδε άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνικήν επί οικής επίθης, μεστί ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπήρετε, εις ποιούς εν ειρήνη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάντσι. Το καιρό εκείνο επορεύοντο γονείς του Ιησούς καθέτος στην Ιερουσαλήμ τη όρτη του Πάσχα και ότι γένετος των δώδεκα ναυάντων αυτών εις Ιερουσαλήμ κατά το έτος της εορτής και τελειωσάνοντας ημέρες δι' προστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο πέστην Ιερουσαλήμ και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μύτη γνωμίσαντες αυτόν εν τη συνοδεία είναι ήρθον ημέρας οργών και ζήτουν αυτόν εν τη συγγενές και της γνωστής και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και γένετο μεθημέρα τρεις έφρον αυτόν εν το ιερό κατεζώνων εν μέσω του διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς εξίσταντο δε πάντες εμπορευμένες αυτό επί της νέας και της εποχρήσης αυτών και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν προς αυτών και είπων Δημήτρη και είπων τέκνων τι επίσας ημίν ούτως και δού πατήρ καθώ δυνόμινε ζητούμεσαι και είπε προς αυτούς τι ότε ζητείτε με οφείλετε ότι της πατρός μου δίνε με και λάλησεν αυτής και κατέβει με ταυτόν και ήρθε εις Ναζαρέτ και ουφού είναι υποτασσόμενος αυτής και η μήτηρα αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα
επικρατεία αυτής και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ, εν ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγιαστήνε, του είδων που του δυνάμει και ενεργία και επιθυμίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ενισχολητά αυτή διδασκόμενων και διδασκομένων των γονέων του κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων, εις την κατά Θεόν επίδοση της σχολής του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Της Παναγίας Αφράτου, υπερευλογημένης εν δόξου της πλησιμών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιν και Αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Πάθη, ο Θεός, ο Θεός, ημών του Πιτωρίδος, του Ιωσέου, το λαό, την δίκτυ με τα ποιή σας και τα βραδυρά είδε τα επιλυσέου, την άνω του θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα, αγιάσε και αφράγους και κουφανία, αυτός και νύμου του Παγίας, ο Ανδροίδος τούτο, και πίσω να προγενές και πάθη θερουνές και του καταβάνους εις αυτού, ευλογίας πηγήν, Ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κρίνε πάση. Το πνεύματί σου για στο χαλάσιμο το Κύριο κλείνομαι. Κρίνα Κύριε το ούσο και πάρκουσα μόνον η αγάρι βαπτήτρια σας τα είδατε και δόξα μπάνος γι' αυτόν κλείσε ορισμένου προσίας και καταξίωσον αυτόν εμπληστήρια του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτο μεταλείψεως τα κερατισμού και γενέστου ημίν Κύριε ψυχήστε και σώματα. Σιγαρή αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι εσύ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την Ιγκαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατεναντί και ευλογήσον την κληρονομία σου.
τος ομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τους όγδωρεων αξίους ημάς πείσον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Δόξα σου ο Θεός, η ευχήσου μόνο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και Νίκαια ή και εις αιώνας πνεύμα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε. Ο Ενιορδάνη που Ιωάννου Βαπτιστήνε κατά εξάμου τεριμών στο Τυρία Χριστός, ο Θεός μόνο. Τες πρεσβείες των Αθράβων και των Ομομαγείας αυτού, των Αγίων και Παλαιθήμων Αποστόλων, των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγοριού, των Θεολόγου του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και δεήμον Θεός. Η εκχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος του Χριστέ αυτός, ελεήσε και σώσε εμάς. Προτού να σας διαβάσω μια εγγύηση, η οποία απευθύνεται προς τους μαθητάς και μαθητρίας των σχολείων μας, της προβλητικής μας περιφερίας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εντοχή, καλό διάβασμα και καλή παρακολούθηση. Και να σας υπενθυμίσω και ένα άλλο, το οποίο μου θέλει εξουσία, ότι πρέπει ευχηθείων κοντά στα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρειά μας και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και τα λεγόμενα κατηχητικά σχολεία τα οποία είναι εκκληστήρια της Εκκλησίας. Να σας παρακαλέσω να παρακολουθήσετε και τα κατηχητικά παράλληλα προς τα θρησκευτικά τα οποία θα παρακολουθείτε εδώ στο σχολείο σας. Να είστε ευλογημένοι και να ακούσετε τώρα την εγκύκλιο. Εγκύκλιος επί τη ενάρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020 προς τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Μητροπολιτικής Περιφερίας μας. Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας εκπαιδευτικοί, σήμερα στην πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς σας θέλω να μεταφέρω στο λογισμό σας ένα διδακτικό παράδειγμα από τη σοφία των αρχαίων προγόνων μας. Η σοφία τους θαυμάζεται ακόμη μέχρι και σήμερα από όλους τους ανεπτυγμένους λαούς της Ιφηλίου. Όπως ο Χριστός μας χρησιμοποίησε τις παραβολές του φυσικά στοιχεία, έτσι και οι αρχαίοι πρόγονοι μας άφησαν πανέμορφα παραδείγματα για τη ζωή και τον άνθρωπο τα οποία προσέλαβαν από τη φύση. Αν ερχόταν σήμερα στο σχολείο σας εκείνος ο σοφός νομοθέτης της αρχαίας Σπάρτης, θα σας έλεγε με απλά και σοφά λόγια τη μεγάλη δύναμη έχει για τη μάθηση και τη γνώση, η συνήθεια και η επιμονή. Για τον σκοπό αυτόν πειραματίστηκε και ανέθρεψε επί πολύ καιρό δύο σκυλάκια παιδιά της ίδιας μάνας. Το ένα από το πρωί ως το βράδυ ήταν μπροστά σε ένα πιάτο με λιχουδιές. Έτρωγε συνεχώς και παραπάχει. Το δεύτερο όμως το έμαθε με επιμονή και σκληρή εκπαίδευση να κυνηγά λαγούς. Ήταν γυμνασμένο και λεβέντικο. Παιδιά της ίδιας μάνας ήταν και τα δύο. Κι όμως έγιναν εντελώς διαφορετικά. Ήλθε και η μέρα κατά την οποία έπρεπε ο σοφός άνδρας να κάνει δημόσιο το μάθημα που ετοίμαζε από καιρό. Πώς δηλαδή θα έπρεπε να εκπαιδευτούν τα παιδιά του. Συγκεντρώθηκαν στο στάδιο οι Σπαρτιάτες και ο σοφός νομοθέτης Λυκούργος έκαμε δημόσια και εποπτικά τα μαθήματά του σε όλους, στους δασκάλους, στους γονείς και στους νέους της Πάρτης. Άφησε τότε ελεύθερο ένα λαγό και έβαλε ένα πιάτο γεμάτο λιχουδιές. Το ένα σκυλάκι έτρεξε γρήγορα για να πιάσει το λαγό, το άλλο όμως έτρεξε στις λιχουδιές χαρούμενο και κουνώντας την ουρά του. Το ένα με λίγο κινητικό συνέλαβε το λαγό και επέστρεψε στο δάσκαλο και το άλλο βολεύτηκε καθαρίζοντας όλο το πιάτο. Σπαρτιάτες έβλεπαν και δεν εννοούσαν τι ήθελε να τους πει ο σοφός νομοθέτης. Τον ήξεραν από άλλες διδαχές του ότι ήταν παράξενος. Δεν πίστευαν όμως ότι θα τους δίδασκε και με την υπερπαράξενη εικόνα των μικρών σκυλιών. Ύστερα
Τους εξήγησε με απλά λόγια την προετοιμασία των δύο σκυλιών που προηγήθηκε επί πολύ καιρό. Έτσι, έδωσε με αυτόν τον εποπτικό τρόπο το μεγάλο μάθημα. Με ποια γνώση γεμίζουμε τη ζωή μας, τη ψυχή μας και το μυαλό μας, ανάλογη θα είναι και η πορεία μας. Παιδί μου ευλογημένο, ακόμα και αν γίνει στη ζωή σου ένας μάστορας και ένας τεχνίτης και ένας υδραυλικός και ένας ηλεκτρολόγος και ένας επιπλοποιός και ένας κτηνοτρόφος και ένας γεωργός, χρειάζεται επιμονή και άσκηση, διότι και αυτά όλα χρειάζονται σκληρή εκπαίδευση και γνώση και επιμονή. Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Αυτή η ζωή σας αργότερα θα είναι ένα πιάτο γεμάτο λιχουδιές σαν του δεύτερου σκυλιού, αλλά θα είναι κυνηγητό λαγού. Η επιτυχία απαιτεί κόπο και επιμονή. Δυστυχώς, η οκνηρία δεν βγάζει ούτε επιστήμονες, ούτε και τεχνίτες, ούτε και γεωργούς επιτυχημένους. Σήμερα, στην πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, αυτό εύχομαι σε εσάς και στους κοπιώντες δασκάλους σας. Αφήστε κατά μέρος όσα δαπανούν το χρόνο σας αρνητικά και αχρηστεύουν το πολύτιμο χρόνο και τις δυνάμεις σας. Τέλος, συγχαίρουμε τα παιδιά που πέρασαν στις πρόσφατες πανελλήνιες. Παράδειγμα της επιμονής και της επιτυχίας που σημειώσαν. Μεγάλο δε ποσοστό της επιτυχίας τους έχουν η επιμέλεια και ο κόπος τους. Κρατήστε το δύσκολο μάθημα του αρχαίου Σπαρτιάτη Σοφού, την επαλήθευσή του θα τη βρείτε στη ζωή σας. Εύχομαι σε όλους να έχετε καλή υγεία και φώτιση από Θεού και να προκόβετε για σας τους ίδιους και για την πατρίδα μας. Καλή χρονιά και ευλογημένη, ο Μητροπολίτης, ο Φλωρίνης Πρεσπών και ο Νέας Θεόπλου. Τώρα η κυρία Χαμιαδάκη θα σας διαβάσει το μήνυμα της κυρίας Υπουργής, της κυρίας Καραμέλου. Σου μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Επισκεπτμάτων, κυρίας Νίκης Καραμέλου, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020. Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, αγαπητοί και αγαπητές λειτουργοί της εκπαίδευσης. Για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο. Για ορισμένους είναι η πρώτη φορά σε νέο σχολείο. Για κάποιους άλλους η επιστροφή σε έναν τον όριμο τόπο με καινούριες όμως προκλήσεις. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα γεμάτη ελπίδα, προσδοκίες και αγωνίες. Στόχος και αυτή η χρονιά είναι εσείς, οι μαθητές, να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις, χρήσιμες δεξιότητες και πλούσιες εμπειρίες. Έχετε κι εσείς την ευθύνη απέναντι στον εαυτό σας να αδράξετε την ευκαιρία, να αποκομίσετε όσα περισσότερα μπορείτε, να ονειρευτείτε. Όλα μπορείτε να τα καταφέρετε. Στόχος επίσης, εσείς οι εκπαιδευτικοί μας, με τη στήριξη της πολιτείας, να συνεχίσετε να επιτελείτε με γνώση και όρεξη το λειτουργήμά σας. Σημαντική σας αποστολή να εμπνέετε τα παιδιά μας να αναζητούν διαρκώς τη γνώση και την αυτοβελτίωση. Μεγάλο μέρος της ευθύνης έχουμε βεβαίως και εμείς ως πολιτική ηγεσία και υπηρεσίες του Υπουργείου να στηρίξουμε έμπρακτα τους λειτουργούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Να βάζουμε τον πύχη όλο ένα και ψηλότερα και να εργαστούμε συλλογικά για να φτιάξουμε ένα καλύτερο σχολείο. Σας εύχομαι όλες και όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Διακριτά θέλω να ευχηθώ στους γονείς και κυδεμόνες, οι οποίοι μαθαίνουν στα παιδιά τους να πιστεύουν στον εαυτό τους και να τα στηρίζουν σε κάθε τους βήμα για να πραγματώσουν τα όνειρά τους. Καλή αρχή, η Υπουργός Θρησκευμάτων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, συγγνώμη, Νίκη Καραμέως.
Θα ξεκινήσουμε τώρα τη ρεσμό, ο αντιπιεσιατής και ευχαριστήσω να τον πρόεδρο του κ. Κιωσές, τον οποίο και εμείς ευχόμαστε είναι την καλή ευκαιρία. Σας ευχαριστώ κύριε Δευτερά, σεβασμιότατε, κύριε συνάδελφε στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδος, αγαπητοί μας μαθητές, καλή σας ημέρα, καλή σας σχολική χρονιά. Επιτρέψτε μου ως θεσμικός να εκφράσω και εγώ σε συνέχεια των ευχών της Εκκλησίας με τις ευλογίες της οποίας ξεκινάει η σχολική σας χρονιά και της κυρίας Υπουργού, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Κασαπίδη για μια νέα σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και ευημερία και τις δικές μου προσωπικά εκφράζοντας από καρδιάς την αγάπη μου για σας τους νέους μαθητάς, κυρίως για αυτούς που κάναν το πρώτο βήμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήτριας και μαθητάς της πρώτης τάξης του γυμνασίου, όπου με τη βοήθεια των παλαιότερων μαθητών θα εγκληματιστούν στη σχολική μονάδα, θα προσπαθήσουν, θα μελετήσουν και στο τέλος θα κάνουν το άλμα για το Λύκειο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία, προσωπική και οικογενειακή, διότι και η οικογένειά σας είναι το βασικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργείτε, μαθαίνετε, διδάσκεστε και εκπαιδεύεστε. Στους δε εκπαιδευτικούς να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα. Και όπως επεσήμανε και στο Λύκειο, θα μου επιτρέψετε τη φράση του ποιητού μας «Σμήλευσε δάσκαλε ψυχές», να την επαναλάβω και σε εσάς ως μια παρένεση και μια προτροπή. Και ένα καθότι και η σύζυγός μου είναι εκπαιδευτικός κύριε Διευθυντά, γνωρίζω ότι επιτελείται ένα μεγάλο έργο, όχι μόνο στη γνωστικό αντικείμενο της μάθησης των παιδιών, αλλά στη σφυριλάτηση του χαρακτήρα, στο να γαλβανίσετε τις αρχές, το ήθος και τις αρετές εκείνες τις οποίες πρέπει να έχουν οι νέοι μας, γιατί εκ των πραγμάτων και από τη φύση της ζωής είστε η ελπίδα και το μέλλον της πατρίδας μας. Η ελπίδα του αύριο για μια καλύτερη νέα, μια νέα δυναμική γενιά για να πάει η πατρίδα μας ακόμη πιο ψηλά. Άλλωστε ως νέοι επιβάλλεται να έχετε στόχους, όνειρα και επιδιώξεις στη ζωή σας. Εγώ σας εύχομαι υγεία, δύναμη, δημιουργική και καλή σχολική χρονιά και επίτευξη όλων των στόχων σας σε όλους τους τομείς. Και πάλι, καλή σας ημέρα, καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κεστέ. Θα ευχαριστούμε τον αγωνισμό ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρόεδρος, ο κ. Σταρίδιος, τον οποίο επίσης ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία. Αγιώτατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Συνεργάτη Αστυνομικού Διευθυντή, κύριε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε συνάδελφε εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά, εύχομαι μεταφέροντας και τις ευχές του κυρίου Δημάρχου μια καλή νέα σχολική χρονιά, πρώτα με υγεία, με χαμόγελα, με πολλές ευχάριστες στιγμές και με πολλές εμπειρίες. Μεταφέρω επίσης τη στέρεα βούληση της Δημοτικής Αρχής για το ότι θα είμαστε δίπλα στη σχολική μονάδα όπως και σε όλες τις σχολικές μονάδες για οτιδήποτε χρειαστεί. Άρα εσείς δώσετε προσοχή μόνο στα μαθήματά σας. Οι γονείς σας, οι καθηγητές, ο Δήμος και η Περιφέρεια όπως περιέγραψε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης θα φροντίσουν και όλα τα άλλα. Επιτρέψτε μου να σας πω και να σας κάνω μια παρένεση. Απολαύστε την πιο όμορφη περίοδο της νιώτης σας, την περίοδο της σχολικής ζωής. Να έρθεστε και να φεύγετε από το σχολείο χαρούμενοι. Είναι για μένα το πιο σημαντικό και μιλώ και με την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικός. Βάλετε στόχους, κυνηγήστε τους στόχους, θα αποπιάσετε λίγο στα σχολικά σας χρόνια και θα απολαύσετε μια καλύτερη ζωή, ελπίζω στο μέλλον. Είστε το μέλλον, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, είστε η ελπίδα αυτού του τόπου
Την κλείνοντας εύχομαι ξανά μια καλή νέα σχολική χρονιά με υγεία σε όλους σας και καλή δύναμη στους συνάδελφους εκπαιδευτικούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζό. Θα χαιρετήσει ο Διευθυντής Εφερβάσεων της Νέας Κοινότητας, ο κύριος Παύλος Διάνου, με τον οποίο συνεχώς συνεργαζόμαστε. Κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Συνομιλητή Διευθυντή, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα. Με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά από σήμερα. Ένας νέος κύκλος μαθημάτων αρχίζει, με όρεξη για δουλειά και με την επιθυμία να γεμίσουν οι ψυχές και το μυαλό με εμπειρίες και γνώσεις. Το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, που σημαίνει την έναρξη των μαθημάτων, μας προσκαλεί όλους σε συνεργασία, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν τη νέα γνώση, τη μόρφωση και την προοπτική μια νέα καλύτερη ζωή έχουν συμπαραστάτες τόσο το οικογενειακό περιβάλλον όσο και τους εκπαιδευτικούς που με υπομονή και αγάπη δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, στο εκπαιδευτικό τους έργο. Με τη συνεργασία όλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είμαστε σίγουροι ότι η νέα σχολική χρονιά θα κυλήσει ήρεμα, δημιουργικά, ευχάριστα και αποτελεσματικά. Έχουμε υποχρέωση να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η νέα γενιά να ζήσει ένα πιο δίκαιο, πιο αληθινό, πιο ανθρώπινο κόσμο. Σήμερα όλοι εμείς προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι ο ρόλος του σχολείου πρέπει να αλλάξει για να αλλάξει και η κοινωνία μας. Σε αυτό το χτίσιμο του καλύτερου μέλλοντος μπορούμε και εμείς να έχουμε συμμετοχή βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να εκπληρώσουμε το χρέος μας απέναντι σε αυτή τη γενιά, τη γενιά του αύριο. Είναι απολύτως βέβαιο ότι όλοι μαζί θα καταθέσουμε το μεράκι και τη φαντασία μας, τη γνώση και τη δημιουργικότητά μας για να προσφέρουμε σε αυτή τη γενιά το μέλλον που τους αξίζει. Εύχομαι και σειρά μου από τα βάση καρδιάς καλή σχολική χρονιά με υγεία και καλή πρόοδο. Ο Διευθυντής Σχολείου του Σύνολου Καθηγητών σε εύχονται καλή χρονιά, με υγεία, θα τα λέμε κάθε μέρα. Ό,τι προκύπτει το συζητάμε, καμία αγωνία, κανένα άγχος, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Καλή χρονιά, με υγεία.